Κύριε Παπά, στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, στο πλαίσιο της περιοδίας που κάνετε στην Κρήτη για την υποψηφιότητα σε την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Αγροτική Συμμαχία, δύο κουβέντες στη διαδικασία. Πώς τη βλέπετε εσείς, πώς προχωρά και γενικά δύο λόγια, πείτε μας. Σήμερα και στον Άγιο Νικόλαο την ανάγκη για την ανασυγκρότηση της μεγάλης αριστερής προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Της παράταξης που αγκαλιάζει τον κόσμο από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Στις 10 του Σεπτέμβρη μπορούμε να κάνουμε την υπόθεση της ισχυρής αξιωματικής αντιπολίτευσης δική μας υπόθεση. Όλος ο δημοκρατικός κόσμος πρέπει να το ξέρει. Δεν υπάρχει καμία άλλη προϋπόθεση. Προσέρχεσαι, με 2 ευρώ μπορείς να ψηφίσεις. Στέλνουμε το μήνυμα ισχυρής αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα και υπεύθυνης προοδευτικής κυβέρνησης αύριο. Πιστεύετε ότι αυτή η διαδικασία, το πλαίσιο ισοστρέφειας που μπήκε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το κακό εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου και του Ιουνίου, αρχίζει τώρα να αντιστρέφεται ή παραμένει κάπως στους κόλπους του κόμματος το ίδιο? Είναι λογικό σε μια διαδικασία ιστορικής μετάβασης να υπάρχει ένας ζωντανός διάλογος. Θέλω να κάνω όμως μια έκκληση να πέσουμε τόνοι, ο διάλογος να παραμείνει πολιτικός, να κρυθεί ο κάθε υποψήφιος για την πορεία του και τις πολιτικές του θέσεις και να πάμε συγκροτημένα και ενωτικά στη νέα μας πορεία για να αποκαταστήσουμε και την ενότητα με τον λαό. Και οι ψηφοφόροι που θα πάνε στην κάλπη 10 του Σεπτέμβρη και εδώ στο Λασίθι, γιατί να επιλέξουν τον Νίκο Παπά στην κάλπη, πείτε μας δύο λόγια. Για να χτίσουμε την παράταξη της νίκης. Την παράταξη που εκτείνεται από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο, για να χτίσουμε το πιο συμμετοχικό δημοκρατικό κόμμα των μελών στην Ευρώπη. Συμμετοχή των μελών σε κάθε απόφαση και για την εκλογή ηγεσίας και για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων σε όλες τις εκλογές. Και τις εθνικές και τις ευρωεκλογές και βεβαίως τις αυτοδιοικητικές. Και ένα σχόλιο, κύριε Παπά, για την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη, που είναι και ο πέμπτος υποψήφιος στην κούρσα διαδοχής του Αλέξη Τσίπρα. Κάθε ένας έχει δικαίωμα να θέτει τον εαυτό του στην κρίση των μελών. Οτιδήποτε καινούργιο προκύπτει μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον. Καλοδεχούμενη όποια άλλη υποψηφιότητα. Γιατί άκουσαμε και κάποια εσωκομματικά πειρά από χτες. Επαναλαμβάνω, κάνω έκκληση να πέσουν οι τόνοι και από τη μία και την άλλη πλευρά, να πολιτικοποιήσουμε το διάλογο και να προχωρήσουμε προς τα ενωμένα.